Στα δικαστήρια οδηγήθηκε το περιστατικό που εκτελήχθηκε χθες λίγο μετά τις 9 το βράδυ στο κέντρο του Ηρακλείου, με πρωταγωνιστές έναν επιχειρηματία, τον οδηγό ενός απορριμματοφόρου και μια εργαζόμενη στην καθαριότητα, που διασχίζοντας την οδό Ιδωμενέως, αντιλήφθηκαν ότι κάποιος τους πέταξε μια κροτίδα. Ο οδηγός επιχείρησε να ξεκαθαρίσει τι είχε συμβεί και βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν επιχειρηματία που ούτε λίγο ούτε πολύ, όταν εκείνος του είπε ότι θα καλέσει την αστυνομία λόγω της συμπεριφοράς του, έπιασε μεταλλικό πόδι από τραπέζι και τον απείλησε. Δεν το σήκωσε, δεν προλαβε, από ό,τι μου είπε ο οδηγός, να απειλήσει το οδηγό. Ωστόσο, τους φώναζε, μαζέψτε τα σκουπίδια, σκουπιδιάρδες, να πάνε να φύγετε από εδώ. Πράγμα που το θεωρώ πέραν της παρανομίας, γιατί εδώ έχουμε απειλή και εξύβριση, το θεωρώ και ανήθικο εκ μέρους κάθε ανθρώπου που δεν σέβεται αυτό το είδος της δουλειάς. Για το συμβάν ενημερώθηκε η αστυνομία που έφτασε στο σημείο με τον οδηγό του απορριμματοφόρου και τον επιχειρηματία να αλληλοκατηγορούνται και να καταλήγουν τελικά στα κρατητήρια. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε και ο δικός μας, το έκανε μήνυση για εξύβριση λέει και μείνανε και δύο μέσα. Όμως τώρα η κυρία Πρόεδρος άφησε τον δικό μας τον οδηγό, τον άφησε ελεύθερο λόγω δουλειάς και αύριο θα γίνει δικάσιμη 12 ώρα το μεσημέρι. Σήμερα στα δικαστήρια του Ηρακλείου, αν και είχε αποφασιστεί να γίνει εκδίκαση της υπόθεσης με τη διαδικασία του αυτοφόρου, τελικά ο επιχειρηματίας πήρε αναβολή για αύριο στις 12 το μεσημέρι. Έριξε κροτίδα. Αρχικά χρησιμοποίησε λωστό από ένα τραπέζι, ένα λωστό για να απειλήσει και στο τέλος έριξε και παραφινέλαιο στο απορριμματοφόρο. Για αυξημένα περιστατικά επίθεση σε εργαζόμενους στην καθαριότητα έκανε λόγο ο πρόεδρος των εργαζομένων. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε περάσει 2-3 περιστατικά. Πολύ δυνατά. Εδώ υπάρχει και υποψία για άλλο ένα αδίκημα πολύ σοβαρότερο, την απόπειρα εμπρισμού, διότι έριξαν στο απορριμματοφόρο, έριξε ο κύριος παραφινέλαιο που το παραδέχτηκε ότι το έριξε.